κάνουν. Εμείς οι νεοδημοκράτες μπορούμε να κοιτάμε όλους τους Έλληνες με το κεφάλι ψηλά στα μάτια. Γιατί τους είπαμε την αλήθεια. Γιατί ό,τι είπαμε προεκλογικά ισχύει στο ακέραιο. Λοιπόν, εμείς στηρίζουμε τις διαφθορτικές αλλαγές που χρειάζονται για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία νέων θέσεων. Λέμε όμως ότι μας βρίσκεται κάθετα αντίθετους, ακριβώς απέναντί σας, σε νέα μέτρα, σε νέους φόρους, σε νέες περικοπές. Δεν θα τα ψηφίσουμε. Είναι ανάγκη, κυρίες και συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα, να ανοίξει χωρίς καμία καθυστέρηση αυτό το πακέτο Γιούνκερ, για το οποίο μας έχει λύσει ο Πρωθυπουργός εδώ και τρεις μήνες. Λες και ήταν δικό του. Δεν έχει καταλάβει ότι τα 20 δις του ΕΣΠΑ και τα 15 δις από την ΚΑΠ είναι εξασφάλιση από εμάς. Η δικιά μας κυβέρνηση τα εξασφάλισε. Τι μας το λέτε και μας το ξαναλέτε και δεν τα ξεκινάτε επιτέλους να προχωρήσουμε. Ανησυχούμε όμως, γιατί η πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όπως και στα άλλα, έτσι και τώρα, έδειξε άγνοια, ανεπάρκεια, ανικανότητα. Ανησυχούμε γιατί ακόμα και τώρα συνεχίζονται τα αντιφαντικά και αλλοπρόσαλα μηνύματα στο ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων. Εμείς πρόσφατα, σχεδόν καθημερινά, βλέπουμε ότι ο ένας υπουργός ανοίγει μια πόρτα στις επενδύσεις και ο άλλος έρχεται και την κλείνει. Κλείνει την πόρτα ολόκληρη για να μην μπουν οι επενδύσεις. Το είδαμε στην περίπτωση της Κόσκο. Το είδαμε στα περιφερειακά αεροδρόμια. Το είδαμε στην ενέργεια. Το είδαμε στην επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου φτάσατε, κύριε Πρόεδρε, στο σημείο να εκτοξεύετε η ύβρις εναντίον της χώρας. Να μιλάτε για διεφθαρμένες σχέσεις. Και ενώ πάτε να ζητήσετε επενδύσεις, να λέτε πως για να φτιάξουν κάτι στην Ελλάδα πρέπει να πληρώσουν κάτω από το τραπέζι για να προχωρήσει η επένδυση. Και τι είναι αυτό, λάθος? Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι έγκλημα. Όχι, δεν χάθηκαμε στη μετάφραση. Έτσι το είπε. Έτσι το είπε. Λοιπόν, θέλω και το έκανε και την κίνηση. Έκανε και την κίνηση. Θέλω ακόμη να υπογραμμίσω. Α, το επιβεβαιώνεται. Μπράβο. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, αφού δεν είναι ψέματα, 7 μήνες και παρακαλώ ησυχία από κάτω. Γιατί δεν το φτιάξατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? 7 μήνες μας κυβερνάτε. Τι περιμένετε ακόμα? Μόνο να διορίζετε ημετέρους. Λοιπόν, εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι και εμείς, κύριε Πρωθυπουργέ, εμένουμε και είμαστε μαζί σας στο θέμα διευθέτησης του χρέους, γιατί εσείς το ζήτημα πλέον, εκεί που το φέρατε, με τα 90 δις στο ΦΕΣ. Γιατί στους 8 μήνες που περάσανε, δυστυχώς η βιωσιμότητα του χρέους επιδεινώθηκε. Αφενός γιατί η χώρα πέρασε ξανά από τα πλεονάσματα στα ελλείμματα. Και αφετέρου γιατί εγκληματικοί χειρισμοί προκάλεσαν νέες... Προχθές τον κύριο Τσίπρα να μιλά για απομείωση του χρέους. Πρέπει να καταλάβει, και τον καλό να το καταλάβει, ότι η απόφαση που λήφθηκε στη Σύνοδο Κορυφής στις 12 Ιουλίου δεν έφερε τίποτα παραπάνω από όσα δεσμεύτηκαν οι εταίρες μας στο Eurogroup της Νοεμβρίου του 2012. Είναι εδώ και ο κύριος Σταθάκης, τα έχετε διαβάσει, τα ξέρετε, θα σας τα καταθέσω να τα ξαναδείτε. Και τον καλό να μην ξεχνά ότι με δική του συμφωνία πλέον το κούρεμα του χρέους αποκλείεται ρητά. Πάει το κούρεμα του χρέους, εσείς το υπογράψατε. Με τη συμφωνία του 12 μπορούσαμε και να το συζητήσουμε. Με τη συμφωνία που κάνατε δεν μπορεί ούτε αυτό να συζητηθεί. Και για να σταματήσω παραμύθι που λέτε και που ξαναλέτε και που χασκογελάτε, παρακαλώ για τα πρακτικά. Και... Επειδή πράγματι σας βλέπω και γελάτε, θέλω να σας πω ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αυτά τα θέματα δεν θέλουν να τα συζητούν στον ΟΗΕ. Δεν τους αρέσει. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να σας είχαν ενημερώσει. Γιατί πήγατε να το συζητήσετε στον ΟΗΕ, ενώ ξέρετε ότι βάλατε τη συμφωνία και την έχετε υπογράψει, η οποία δίνει τις συμβουλές και κατέθεσα τώρα στα πρακτικά. Άκουσα επίσης τον Πρωθυπουργό να λέει ότι συγκρούστηκε στις διαπραγματεύσεις για να στηρίξει την αγροτική παραγωγή και ότι αυτό θα αξιοποιήσει το σκοπό κοινοτικού φόρου 20 δις ευρώ. Λοιπόν, και αυτό να τελειώνει το παραμύθι. Η μόνη σας επιτυχία στον αγροτικό τομέα είναι ότι χάσατε τεράστιους κοινοτικούς φόρους για την αγροτική ανάπτυξη. Έχετε καθυστερήσει δραματικά για την έκθεση του νέου προγράμματος και τώρα προχωράτε στην υπερφορολόγηση των αγροτών και στη μείωση των αγροτικών συντάξεων χωρίς την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο με την ψήφο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτήτων Ελλήνων. Πάμε παρακάτω. Όπως τα είπατε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, σας άκουσα να μιλάτε για τους κακούς ολιγάρχες, οι οποίοι σας αντιπολιτεύονται σκληρά και σας κυνηγούν.
Δεν κατάλαβα τι σας κυνηγούν. Έχετε καμιά γλυκύτητα τώρα και σας κυνηγούν, το εννοείτε διαφορετικά. Λοιπόν, εγώ σας καλώ, δεν έχει ονόματα και διευθύνσεις. Και επίθετα. Ή μην πείτε επίθετα, λίγοι είναι γνωστοί να σπεί ονόματα. Για να δούμε. Να δούμε ποιοι είναι. Φαντάσματα είναι. Δεν τα ξέρουμε τα ονοματάκια τους. Και εσείς κύριε Παπά που με κοιτάτε, τι κρατάτε σε ομοιρία αυτό το νόμο και δεν τον φέρνετε να τελειώνει για να τον συζητάτε και να τον κουνάτε και θα περάσουν τα ΜΜΕ και να χειροκροτάνε όλοι από κάτω. Περάστε το λοιπόν, φέρτε το αν έχετε τα κότσια να δούμε πού είναι οι ολιγάρχες, να δούμε ποιον στηρίξανε προεκλογικά. Ξέρετε, η Ελλαδίτσα μας είναι μικρή χώρα και γνωριζόμαστε μεταξύ μας και όλοι ξέρουν τις παρέες μας, τις φιλίες μας, τις συναναστροφές μας, όλοι ξέρουν ποιος στηρίζει ποιον. Σταματώ εδώ προς το παρόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε θα συνεχίσω επ' αυτού. Γιατί ο βρώμικος πόλεμος ο προεκλογικός δεν θα μείνει αναπάντητος. Εμείς με τις 50 υπογραφές που διαθέτουμε θα φέρουμε όλες τις δικογραφίες που εκκρεμούν στο Προεδρείο για να συζητηθούν. Γιατί αυτή η λάσπη που πετάξατε προεκλογικά δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Θα έρθετε εδώ λοιπόν με την υπογραφή σας να βεβαιώσετε ότι κανείς από τη Νέα Δημοκρατία δεν συμμετέχει σε σκάνδαλα. Αλλά μόνο από κάποια άλλα κόμματα ή από κάποιες άλλες παρέες. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι απέτυχαν οι προηγούμενες ανακεφαλαιώσεις των τραπεζών. Και ότι θα αλλάξετε τις διοικήσεις των τραπεζών όσων χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση. Καλά, αλήθεια τα λέω αυτά τώρα. Δεν ξέρετε ότι ήδη έχετε αλλάξει τις διοικήσεις και όσες δεν έχετε αλλάξει έχουν την έγκρισή σας. Ο κύριος Δραγασάκης δεν έχει αλλάξει τις διοικήσεις δύο τραπεζών. Τι άλλες θα έχουν. Και δεν ξέρετε. Αφήστε που στο προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν το διαβάσατε, κύριε Τσίπρα. Έτσι απροετοίμαστος πάτε παντού, ρε παιδί μου, και δεν εκπροσωπείτε τη χώρα, έτσι. Εδώ τουλάχιστον είστε, δεν εκπροσωπείτε την κυβέρνηση. Έξω όμως διαβάστε κάτι, και αν δεν θέλετε να σας τα δώσουμε εμείς. Λοιπόν, στο προσχέδιο, στη σελίδα 15, που είναι ο Υπουργός Οικονομικών, αλήθεια, πάλι λείπει. Μας λέει ότι είναι δική του πολιτική. Ναι, εντάξει, θα... Βέβαια, θα απαντούσε. Υποθέτω ότι θα έρθει στην Επιτροπή να διαβάσει τον προϋπολογισμό που κατέθεσε, να ξέρει. Σημειώστε δε ότι ο προϋπολογισμός που έχει καταθέσει αναγνωρίζει ότι το 2013-2014 μειώθηκε το χρέος. Αναγνωρίζει ότι από τα PSI η πορεία της χώρας έγινε πολύ καλύτερη. Τέλος πάντων. Ο ίδιος λοιπόν ομολογεί ότι η νέα ανακεφαλαιοποίηση είναι αποτέλεσμα των δικών του και δικών σας καταστροφικών επιλογών. Γιατί εσείς προκαλέσατε κρίση εμπιστοσύνης. Διαβάστε το προσχέδιο. Εσείς προκαλέσατε φυγή καταθέσεων, εσείς προκαλέσατε το κλείσιμο των τραπεζών, εσείς προκαλέσατε τα capital controls, εσείς κάνατε αναπόφευκτη τη νέα ανακεφαλαιοποίηση. Και αφού τα κάνατε όλα αυτά, έρχεστε εδώ τώρα στις προγραμματικές να εξαπατήσετε και τους δικούς σας βουλευτές μιλώντας για αλλαγές διοικήσεων στις τράπεζες. Και όλα αυτά την ώρα που η συμφωνία που εσείς υπογράψατε με τους δανειστές και που αποτελεί νόμο του κράτους στη σελίδα 2025, για να σας τα λέω. Και όλα λέει ότι εισαγωγικά τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των τραπεζών θα διορίζονται χωρίς κρατική παρέμβαση. Το έχει υπογράψει. Το λέει ο προϋπολογισμός. Και έρχεται εδώ και μαζί θα τα αλλάξω. Θα αλλάξω και αυτά. Αλλάξω τα, κύριε Τσίπρα. Άκουσα επίσης.